Αναστασιάδη Σκιακιντζή, Ντίνο Φινκαρίδη. Λοιπόν, Κατερίνα, μετά από 3 ώρες και 50 λεπτά έχει τελειώσει η πρώτη συνάντηση και πάμε για την δήλωση από τον κύριο Άιντα. Επαναλαμβάνω ότι αυτή είναι η διαδικασία. Θα κάνει μια δήλωση ο κύριος Άιντα. Να τον ακούσουμε. Today, the Turkish Cypriot leader, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, κ. Μουσταφά Κιντζή, και ο Ελληνοκύπριος ηγέτης, κ. Νίκος Αναστασιάδης, ανέλαβαν τη δέσμευση να εργαστούν ακούραστα για να πετύχουν το σύνομο τρονοματό συνολική διευθέτηση του Κυπριακού. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι αυτή θα είναι η διαδικασία που θα ηγηθούν, τις οποίες θα ηγηθούν ήδη. Ανέπτυξαν το κοινό τους όρεμα για ενωμένη ομοσπονδιακή Κύπρο. Η συζήτηση έγινε σε πολύ θετικό και προοδομητικό κλίμα. Οι ηγέτες συμφώνησαν πώς θα προχωρήσει η διαδικασία τους επόμενους μήνες. Ο κύριος Αναστασιάδης και ο κύριος Ακιντζή συμφώνησαν να συναντώνται τουλάχιστον 2 φορές το μήνα. Η επόμενη τους συνάντηση θα γίνει την 5η 28 Μαΐου 2015. Οι διαπραγματευτές θα συναντώνται εντατικά μεταξύ των συναντήσεων των δύο ηγετών. Θα έχουν την πρώτη του συνάντηση αργότερα σήμερα. Ως ένδειξη της κοινής τους δέσμευσης, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να εργαστούν από κοινού σε ένα αριθμό μέτρων οικονομικής εμπιστοσύνης, η οποία θα είναι αμοιβαία που θέλει και στις δύο κοινότητες. Ο κ. Αναστασιάδης έδωσε στον κ. Ακιντζή τα συνταγμένες 28 ναρκοπαιδίων στα κατεχόμενα του μεταδάχτυλου. Και ο κ. Ακιντζή ανακοίνωσε ότι από αύριο δεν θα υπάρχουν διατυπώσεις, δεν θα χρειάζεται να γεμιστεί φόρμα στα οδοφράγματα. Θα γίνει επίσης μια επιτροπή για να προωθεί πολιτιστικά γεγονότα μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Και οι δύο ηγέτες τονίζουν τη σημασία του θέματος των αγνοωμένων και δεσμεύτηκαν να εργαστούν μαζί σε αυτό το ανθρωπιστικό ζήτημα. Θα συναντηθούν σύντομα σε κοινωνικό χαρακτήρα για να προωθήσουν την κοινή λύση του Κυπριακού. Θα έχουν συναντήσεις στις 23 Μαΐου. Επιπρόσθετα, έδωσαν εντολές στους διαπραγματευτές, τις εντολές, να συνεχίσουν επί μέτρων οικονομικής εμπιστοσύνης. Σε αυτό το κλίμα αισιοδοξίας, ενθαρρυνόμαστε από τη δυναμική που δημιουργείται σε αυτό το νησί. Οι δύο ηγέτες εκφράζουν την κοινή βούληση να φτάσουν σε αμοιβαία αποδεκτή λύση που οφείλει και στις δύο κοινότητες. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, Ντίνο, αυτή ήταν η τοποθέτηση, η δήλωση του κυρίου Άντια. Βλέπουμε τώρα και τις χειραψίες. Θα αναμένουμε ενδεχομένως να γίνει κάποια δήλωση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με την επιστροφή του στο Προεδρικό Μέγαρο, εκεί όπου βρίσκεται ο συνάδελφος ο Γιώργος Αβράμ σε λίγο. Κρατάμε, Ντίνο, από τη δήλωση του κυρίου Άιντα, τον κατάλογο που είχε δώσει ο κύριος Αναστασιάδης με τα 28 μέτρα, την ανακοίνωση που πέρασε Κιντζή ότι δεν θα υπάρχουν διατυπώσεις πλέον, δεν θα συμπληρώνεται αυτό το έντυπο. Τα υπόλοιπα. Μας ακούει ο Ντίνο, θα συναντώνται 2 φορές το μήνα. 5-28 Πέμπτου η πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών. Θα μεσολαβήσει όμως άλλη μια συνάντηση κοινωνικού χαρακτήρα 23 Πέμπτου. Και στο μεσοδιάστημα θα συναντώνται και οι διαπραγματευτές. Λοιπόν.